ότι η κυβέρνηση μέσα από το μέτρο των υποχρεωτικών αναστολών εργασίας για τους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί από αύριο 1η Σεπτεμβρίου επιχειρεί να πλήξει την εργασία και μέσω αυτής το δημόσιο σύστημα υγείας, δήλωσε μιλώντας στην Κρήτη TV ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Παγνί, Δημήτρης Βρύσαλης, ο οποίος επικεντρώνοντας στο συντριπτικό, όπως τόνισε, ποσοστό εμβολιασμών στα νοσοκομεία που φτάνει μέχρι και το 90%, σχολίασε με νόημα ότι πίσω από την κίνηση της πολιτείας κρύβονται πολιτικά συμφέροντα και στοχεύσεις που κάθε άλλο παρά ευθυγραμμίζονται με το ρόλο του Εθνικού Συστήματος. Ποια επαγγελματική ομάδα έχει τέτοιο ποσοστό ανοσίας πλέον μέσα σε χώρους εργασιακούς? Και έρχεται η κυβέρνηση και επιμένει, γιατί αν θέλετε αυτή η επιμονή αποδεικνύει ότι ο στόχος της είναι και να μειώσει προσωπικό και να βάλει τους ιδιώτες στα νοσοκομεία και να συγχωνεύσει νοσοκομεία και να καταργήσει νοσοκομεία όπως το Λασίθι. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος. Σύμφωνα με τον κύριο Βρύσαλη, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου έχουν από τα 2.200 περίπου άτομα εμβολιαστεί περισσότερα από 2.100, αφού ανεμβολίαστοι εμφανίζονται 85 υγειονομικοί. Ανάμεσα στους μη εμβολιασμένους υπάρχουν άτομα που νόσησαν πέραν του εξαμήνου, που προβλέπεται ως χρόνος ασφαλείας για την ύπαρξη ικανού ποσοστού αντισωμάτων, αλλά και άνθρωποι που θα δουν την πόρτα της αναστολής εργασίας, ενώ σε εξετάσεις αποδείχθηκε ότι έχουν αντισώματα, ωστόσο επειδή νόσησαν πιθανά ως ασυμπτωματικοί, επιβάλλεται προκειμένου να παραμείνουν στην εργασία τους να εμβολιαστούν. Το ζήτημα δεν είναι οι 80 ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι συνάδελφοί μας, που ορισμένοι από αυτούς έχουν και διάφορους λόγους υγείας ή έχουν αποκτήσει αντισώματα που η ίδια η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει, αν θέλετε, και αυτό το κομμάτι της υγειονομικής κάλυψης που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σε αντισώματα. Και το ερώτημα είναι γιατί, λέει, κάνανε τεστ αντισωμάτων, όταν η ίδια η πολιτεία τεστ αντισωμάτων δεν έχει κάνει στους υγειονομικούς, ούτε κάνει τεστ, αν θέλετε, για τον κορονοϊό και σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Οι υγειονομικοί που έρχονται σε επαφή με ασθενείς δεν βγαίνουν σε καραντίνα. Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, απερχόμενος αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, στην ενημέρωση της Δευτέρας εμφανίστηκε κάθετος ως προς τις προθέσεις, εξηγώντας και το πλαίσιο επιστροφής των χρημάτων που αντιστοιχούν στην προκαταβολή του μισθού για τους υγειονομικούς, που από αύριο θα τεθούν σε αναστολή, και όπως τόνισε, ακόμη και να εμβολιαστούν το επόμενο διάστημα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψουν στη θέση από την οποία αποχώρησαν λόγω μη εμβολιασμού τους. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση έχει αυτή τις ευθύνες σήμερα που αυτό το κομμάτι, το μικρό κομμάτι των υγειονομικών, είναι ανεμβολίαστο. Εμείς εξ αρχής είχαμε ταχθεί υπέρ του γενικού μαζικού καθολικού εμβολιασμού. Ζητούσαμε να έρθουν όλα τα εμβόλια και γρήγορα στους υγειονομικούς, όταν δίναμε τη μάχη, ειδικά στην αρχή, χωρίς τα όπλα αυτά που λέγαμε εμβόλια, μάσκες, γάντια και τα άλλα υλικά. Και την ίδια ώρα η πολιτεία έχει μετατρέψει τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε κουρέλι, ακριβώς αξιοποιώντας και, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας τα τουριστικά πρωτόκολλα και τα μεταφορικά πρωτόκολλα. Μας δημιουργεί μια κάποια ανησυχία στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν αυστηρότερα μέτρα, όχι μόνο στο δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό και ίσως και σε άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει όλα τα μέτρα που βγαίνουν να βγαίνουν μετά από κοινωνικό διάλογο, είτε με τους εργαζόμενους είτε με τους εργοδοτικούς φορείς, και όχι να βγαίνει από μόνη της η κυβέρνηση να περνάει σε τέτοια σκληρά μέτρα. Την ανησυχία του για την πορεία που μπορεί να έχει μια τέτοια πρακτική υποχρεωτικότητας και σύνδεσης με την εργασία, ακόμα και για τον ιδιωτικό τομέα, εξέφρασε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο οποίος σχολίασε δεικτικά πώς η πολιτεία μπορεί να λαμβάνει κάθετα μέτρα, ακόμη και για περιπτώσεις εργαζομένων που αντιμετωπίζουν νοσήματα, τα οποία πιθανά τους απομακρύνουν από τη διενέργεια του εμβολιασμού. Πρέπει να προσεχτεί έτσι μια μειοψηφία όπου λόγω ιατρικών, σοβαρών ιατρικών ζητημάτων δεν πρέπει να εμβολιαστούν και γενικά δεν πρέπει να εμβολιάζονται, όχι μόνο για το συγκεκριμένο εμβόλιο ισχύει για αυτούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να ισχύουν αυτά τα υποχρεωτικά μέτρα σε καμία περίπτωση. Πάντως, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Παγνί έχει προγραμματίσει αύριο από νωρίς το πρωί διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο, αντιδρώντας το μέτρο της αναστολής και καλώντας την πολιτεία να το πάρει πίσω.